αυτή τη στιγμή το εργατικό κέντρο Χίου δεν υπάρχει άδεια οικοδομική. Και βάσει, θα έχουμε κάνει αίτηση για να γίνουμε, να παίρνουμε σεμινάρια τύπου Β, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και είμαστε στη διαδικασία της οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε φτιάξει η ράμπα αμαία που προβλέπετε, έχουμε φτιάξει τουαλέτες αμαία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη διαδικασία της πυρασφάλειας, δηλαδή πρέπει να αντικατασταθούν κάποιες πρότασεις του εργατικού κέντρου για να πληρούν, να μπουν κάποιοι πυροσβεστές, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε σεμινάρια Β καλύτερα από τα προηγούμενα. Είναι δυστυχώς μια χρονοβόρα διαδικασία, διότι το Δημόσιο επιτρέπεται αυτή τη στιγμή ένα κτίριο του 1957 και να μην υπάρχει άδεια. Και αυτή τη στιγμή 2 χρόνια είμαστε στη διαδικασία έκδοσης άδεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι για να γίνει μια άδεια μας ζητάνε αυτή τη στιγμή να γίνει αντικατάσταση των πορτοπαραθύρων εξωτερικών, επιχρήσματα και κεραμοσκεπής, το οποίο ο ΑΕΔ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, τώρα λέγεται ΔΥΠΑ, δεν δίνει σημασία. Εμείς πριν 4 χρόνια ως εργατικό κέντρο, όχι τότε, πριν 5 χρόνια περίπου, επί δημαρχίας του κυρίου Βουρνού, είχαμε βρει το ποσό για να γίνει αυτό, 508.000 είχαμε βρει. Είχαμε κάνει τη μελέτη σαν εργατικό, την οποία την πλήρωσε ιδιώτης χωρίς να επιβαρεθούμε εμείς. Είδαμε ότι αυτή η μελέτη ήταν κατά 95% έτοιμη, δηλαδή ήθελε ένα μικρό κομμάτι το οποίο έπρεπε να το τακτοποιήσει η ΔΥΠΑ, το παλιό ΣΟΑΕΔ μαζί με το Δήμο, και έχουν μείνει στις συζητήσεις. Πάμε πολλές φορές, προσπάθησα και τους έφερα σε επαφή εγώ, τις υπηρεσίες του Δήμου με τις υπηρεσίες του ΑΕΔ, αλλά δυστυχώς είμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο. Τώρα βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο προς τα τελειώματα. Πιστεύω ότι με τον καινούριο χρόνο, ευελπιστούμε το 25 να μπορέσουμε να διεξάγουμε σεμινάρια. Τώρα διεξάγουμε κάποια προγράμματα, τα οποία είναι για ορισμένες ώρες, με κάποια ποσά 2-2.500. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 άτομα και στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη έχουμε προγράμματα και στη Σάμο που βγάζουμε αυτά τα προγράμματα. Αλλά και για μας είναι, να σας πω λίγο, στεναχωρηθήκαμε, διότι ενώ είχαμε τότε στα σεμινάρια, όπως ξέρετε, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, καθημερινά υπήρχε μία πνοή, τώρα έχουμε μείνει σχεδόν μόνο με τα προγράμματα και τις προϋπηρεσίες που κάνουν κάποια παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και λυπούμαστε πάρα πολύ, διότι επιτρέπεται ένα φιλέτο, ένα κτίριο φιλέτο στο κέντρο της πόλης και να μην έχει άδεια. Έχει χαθεί άδεια μάλλον αυτή η πολυοδομία. Δεν βρίσκομαι την άδεια, την πρώτη άδεια του κτιρίου, την οικοδομική. Και πρέπει τώρα να βγάλουμε καινούργια. Αλλά για να βγάλουμε την καινούργια θα πρέπει να γίνουν αυτά, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Και νομίζω ότι επειδή είναι και ένα κτίριο το οποίο είναι απέναντι από το κάστρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό παίζει ρόλο αναφορικά με την όψη του κτιρίου και όλα αυτά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή δεν ξέρω αν εμπλέκεται και η αρχαιολογία σε αυτό. Η αρχαιολογία μας έχει φέρει κατά καιρούς, η αρχαιολογία τα ζητάει αυτά, την ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι, αυτά τα ζητάει η αρχαιολογία. Ήδη και κάποια πράγματα τα οποία η αρχαιολογία δεν τα κρίνει, τα βγάλουμε, θα τα αφαιρέσουμε από το κτίριο. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση με το ΙΝΕ και ΓΕΣΕ, γιατί το ΙΝΕ όλες θα πάνε στις καλύβες της ΓΕΣΕ, αλλά δυστυχώς το ίδιο το κράτος δεν έχει όρεξη να νομιμοποιήσει ένα κτίριο δικό του.